ο διπλανός σου, αλλά τα μαθαίνεις μέσω ενός μεσολαβητή. Ένας μεσολαβητή, δηλαδή, τι υπάρχει στη μέση. Υπάρχει το γεγονός, υπάρχει ο ακροατής. Το γεγονός δεν μαθαίνεται άμεσα από τον ακροατή, μεσολαβεί το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα. Αυτό και μόνο το γεγονός που σπάει την αμεσότητα, δηλαδή την άμεση επικοινωνία των ανθρώπων, ο κοινωνικός ιστός αμέσως εξελιούται, αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα. Ένα το κρατούμενο. Αυτό είναι το μεγάλο κατά, το υπέρ και που δημιουργεί την κρίση. Mm. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σου προσφέρουν τη δυνατότητα να πας εκεί που δεν πήγαινες. Εκεί που μάθαινες ένα γεγονός πριν από 3 χρόνια, το μαθαίνεις την ίδια στιγμή. Παρακολουθείς τα γεγονότα άμεσα. Mm-hmm. Και εκεί που δεν γνώριζες τα πράγματα στην ουσία τους, δηλαδή με τα αισθητήρια σου όργανα, τουλάχιστον να τα, αν όχι με την γεύση, με την όσφρηση και με την αφή, να τα γνωρίζεις ηχητικά και με την όραση. Δηλαδή, και να μην μπορείς να πεις δεν ξέρω, δεν είδα. Ναι, δηλαδή. Δύσκολο. Άκουγες ελέφαντα και δεν ήξερες τι είναι ο ελέφαντας. Τώρα τον βλέπεις τον ελέφαντα. Σωστό. Αυτή είναι, πέρα από την επιτάξη των γεγονότων, το άμεσο. Όμως το ένα γεγονός μαζί με το άλλο είναι που δημιουργούν την κρίση. Μάλιστα. Ένα, στον τομέα αυτόν. Το θέμα να είναι πάμε, να μπορείς να προσπαθήσεις να, τώρα, να αποδείξεις ναι, ότι δεν είσαι ελεύθερος. Δεν λέω πώς θα ξεπεράσουμε την κρίση τώρα. Όχι, δεν λέμε. Τοποθετεί την κρίση, οριοθετεί. Άλλωστε την οριοθέτει ο καθένας. Να πω τώρα άλλο ένα θέμα κρίσης, κατά την άποψή μου, την ταπεινή μου γνώμη. Δεν έχουμε την τόλμη να κάνουμε εμπάρκο απέναντι στην Τουρκία που έχει καταπατήσει το 1/3 του εδάφους της Κύπρου και κάνουμε εμπάρκο απέναντι στη μικρή. Τα μικρά Σκόπια. Μάλιστα. Και κάνουμε τον Τζουλέγκα. Μάλιστα. Για μένα, δηλαδή. Μα από δεν το κάνουμε το κακό, δεν το κάνουμε. Όχι, μα το κάναμε στην πράξη. Όχι, λοιπόν, καθίστε. Μα δεν το κάνουμε αυτό, λέω. Δεν κάνουμε το κακό. Άλλο ένα για την πολιτική, γιατί πρέπει να πάμε στο ΠΑΟ, θα το κλείσουμε 2/4. Λέω τώρα, στον τομέα τη διοίκηση. Κουβεντιάζομαι για τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, πώ θα εκλεγεί κτλ. Παρόλο που κάνω μια παρένθεση. Ο τύπος της Κυριακής πριν να δει από το Sky και πριν από το Εδώ και Τώρα και πριν από Γιάννα την Κανέλη, που δεν ξέρω, δεν πρότεινες, απλώς μου είπες τι λέει ο κόσμος. Μα εγώ είπα μετέφραγα. Ναι. Δημοσιεύει 21 ονόματα κλειδιά, τα οποία θα, μέσα σε αυτούς θα είναι τα πρόσωπα που θα επιλεγούν, λέει. Και πάλι δεν έχω σχέση, εκτός αν... θα πάρω και από εκεί λεφτά. Πάρεις και από εκεί λεφτά. Θα πάρω. Πολλά λοιπόν, τα λεφτά. Λέτε δηλαδή να είμαι υποπτωσικό σήμερα. Όχι. Ποιο ξέρει. Συγγνώμη. Καθίσατε και δίπλα σε κομμουνιστή από την ΚΝΕ, δίπλα σε έναν τραμπούκο. Αύριο το πρωί είμαστε τροφή πρωτοσέλιδη. Σε έναν κομμουνιστή που δεν ανήκει σε ακόμα κομμουνιστικό. Ακριβώς, δηλαδή δεν. Όχι, λέω ότι πα και προξενεύω τίποτα. Προχωράμε τώρα. Και κουβεντιάζουμε αυτά τα πράγματα και δεν σκεφτόμαστε ότι πώ θα λειτουργήσει αυτή η διοίκηση όταν υπάρχει ένα Υπουργείο Δημοσίων Έργων που δεν χρειάζεται. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Ποιο είναι το αντικείμενο του Υπουργείου Δημοσίων Έργων? Να κάνει έργα. Το Προεδρία Δημοσίων Έργων. Συγγνώμη, να κάνει έργα. Τα έργα αυτά που κάνει, όλα τι είναι, για πέστε, συγκοινωνιακά, Υπουργείο Συγκοινωνιών. Τι άλλα έργα. Τηλεπικοινωνιακά. Υπουργείο Συγκοινωνιών. Τα έχουμε μετρήσει, λοιπόν, 15 τομείς δράσεις. Θέλω να πω. Δεν χρειάζεται 50. Ούτε Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ούτε Υπουργείο Προεδρίας, όλα αυτά δεν χρειάζεται. Το Προεδρία δεν είναι εντελώς αδύνατο. Τη δομή του Υπουργικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας. Μπράβο. Λοιπόν, σήμερα τελειώνουμε. Ειλικρινά σας το λέω. Σήμερα τελειώνουμε. Το έχω καταγγείλει στη Βουλή ως. Είμαστε το μοναδική χώρα που έχουμε Υπουργείο Ιδιωτών. Μάλιστα. Ιδιωτών. Το κρατώ για να κλείσω. Μόνο για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Θα πούμε, εγώ κλήθηκα σήμερα να μιλήσω για το εμπάργκο του Ιράκ και το εμπάργκο της Σερβίας. Να που δεν φτάσαμε στο εμπάργκο. Θα ξανάρθετε για να είναι σίγουροι. Όχι αύριο. Τότε πάμε για βέβαιο πρόεδρο. Μετά την Κρήτη. Θα ξανάρθετε, θα είστε βέβαιο πρόεδρο. Εγώ πάντως, αν δεν γίνει συμφωνία φανερή εδώ μαζί, εγώ δεν έρχομαι τουλάχιστον. Μία συμφωνία φανερή. Να πάρω τη μορφή, αλλά να μην πάρω τίποτα αυτό που. Να μην πάρετε τίποτα, ένα αυτοκινητάκι και εσείς απόψε κάτι να φύγετε από εδώ. Να πω μια άλλη μεγάλη κρίση για το περιβάλλον. Προσέξτε, είναι το φοβερότερο των πραγμάτων. Η Ελλάδα υποφέρει από λειψιδρία και μαστίζεται από πλημμύρες. Προσέξτε. Για εσύ παντρέψτε αυτά τα δύο. Αν πάμε στο Μαραθώνα, πήγα προχθές και έδωσα μια διάλεξη. Είναι πλημμύρα όλοι οι δρόμοι του Μαραθώνα, του τύμβου του Μαραθώνα, εκεί γεμάτοι από νερό. Και υπάρχουν συνοικισμοί τη Αθήνα που λένε το νερό. Λοιπόν, επειδή εδώ πέρα υπάρχει ένα πόρισμα. Υπάρχει ένα πόρισμα σήμερα στην κουβέντα. Ότι η κρίση δεν είναι αυτά που φαίνονται ή κουβεντιάζονται πάντα, αλλά είναι και άλλα βαθύτερα πράγματα και ίσως η κρίση ιεράρχησης να είναι η πιο σημαντική από όλες. Πιθανότατα μεγάλο μέρος από τα προβλήματα που έχουμε να μην τα είχαμε, αν δεν μας πείθουν ότι τα έχουμε.
Και αν είχαμε ανεβάσει στα προβλήματά μας κάποια άλλα, σε πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση ιεράρχης, μπορεί τα πράγματα να ήταν καλά. Τότε καταλάβατε αυτά που είπα. Γιατί μου λέγατε και με επιπλήξατε ότι δεν καταλάβατε. Αν δεν ανεβήκαν οι τόνοι και θα ανεβούν και οι δείκτες ακροματικότητας. Ιεραρχούν τα προβλήματα και τα προβάλλουν. Λοιπόν, επειδή ουσιαστικά αυτοί που θα έπρεπε να ιεραρχούν τα προβλήματα είμαστε εμείς, δηλαδή οι πολίτες, με τη βοήθεια συμπεριλαμβανομένων όλων τε. Πολιτικών, μη πολιτικών, πολιτευομένων, δημοσιογράφων, μίντια και πάει λέγοντας. Πάμε στο ΟΠΑΟΠΑ να δούμε πώς ανοργάνωτες επιτροπές για τον κύριο Γιαννόπουλο, μεγάλο στάρ της πολιτικής και μεγάλο στάρ των μίντια, μπορεί να οργανώσουν ένα κεφάτο γλέντι. Ούτως ή άλλως το ΟΠΑΟΠΑ υπάρχει από μόνο του και έχει τραγούδια. Εκείνο ο Δημήτρης ο Σαλέπης να μας πει τι ατμόσφαιρα επικράτησε, σε ποιο βαθμό ήταν πολιτική και σε ποιο βαθμό. Ένα ερώτημα κέριο, Δημήτρη μου, γιατί δεν ισχύει το ωράριο για το ΟΠΑΟΠΑ προς τιμή του Γιαννόπουλου σήμερα? Γιάννα, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από το ΟΠΑΟΠΑ. 2.500 εκπομπές, ακόμα και για εμάς τους ανθρώπους τηλεόρασης, δεν είναι μικρή υπόθεση. Πόσο για έναν πολιτικό, ο οποίος εκτός από την τηλεόραση, τη δημοσιογραφία, έχει πάνω από το κεφάλι του τη Βουλή και για μεγάλα χρονικά διαστήματα και ένα Υπουργείο. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, αρκετοί φίλοι του Βαγγέλη Γιαννόπουλου μαζεύτηκαν εδώ απόψε για να γιορτάσουν τις 2.500 τηλεοπτικές εκπομπές του πρώην Υπουργού Εργασίας. Βέβαια, στο ερώτημά σου, γιατί δεν ισχύει το ωράριο για τον πρώην Υπουργό Εργασίας, σίγουρα εγώ δεν ξέρω και δεν είμαι ο κατάλληλος να απαντήσω. Πήρε την εκδίκησή του από τον Παπαθεμελή. Την πήρε με το όπα όπα και με το έτσι θέλω. Λιάννα, μήπως πιο κατάλληλος είναι ο ίδιος ο κύριος Γιαννόπουλος να τον ρωτήσουμε? Βέβαια. Υπουργέ μου, καταρχήν να τις εκπομπές να τις κάνεις χιλιάδες, όχι μόνο 2.5. Πες μας, ρωτάει η Λιάννα Κανέλη από το στούντιο, πώς και απόψε το ωράριο καταστρατηγείται χάρη των εκπομπών σας. Δεν καταστρατηγείται, το ωράριο είναι 3. Το ωράριο είναι 3, 2.5 ώρα με απόφαση και 1.5 ώρα ανοχή. Έτσι λέει η απόφαση του Παπαθεμελή. Ήρθε στα νερά μου. Το ωράριο ήρθε στα νερά μου. Εύχομαι στη Λιάννα επιτυχία στην εκπομπή της. Όταν με καλέσει πάλι θα πάω και να της πείτε καλές επιτυχίες. Να τον ευχαριστήσουμε. Άλλωστε έρανε και το μικρόφωνο του Sky με λουλούδια, Δημήτρη, ο κύριος Γιαννόπουλος. Να σε ευχαριστήσουμε και εσένα που περίμενες. Να σου ευχηθούμε καλή διασκέδαση αν θες να μείνεις. Και εγώ να πω, ξέρετε κάτι, αυτά τα λουλούδια που πετάγονται στο παράθυρο θα θεωρήσουμε λουλούδια που πετάγονται προς τιμή των τηλεθεατών του Sky, όσων κατάφεραν να μείνουν ξύπνοι μέχρι τις 2:20. Αν υπάρχει μια κάποια μουσική, δείτε τα δικά μας χαμόγελα. Καλή σας μέρα και σκεφτείτε την ιεράρχηση, ακόμα και για τα δικά σας προβλήματα. Να είστε καλά. Καλημέρα.